Ονομάζομαι Διαμαντή Στέφανος. Κατάγομαι από την Καρδίτσα ο μισός και ο άλλος μισός από την Ιταλία. Και ασχολούμαι με τον αθλητισμό, με τον πολιτισμό, με το πιστεύω ότι είναι αθλητισμό. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τέννις το 1995, μετά από χρόνωτριση του πατέρα μου, γιατί έπαιζε και αυτός και ο θείος μου. Πήγα εγώ με τον ξαδερφό μου στον καθηγητή τέννις στην Καρδίτσα εκεί πέρα, σε ηλικία 8 χρονών, και κάπως έτσι ξεκίνησα. Και μετά από ένα χρόνο πήγα στο πρώτο μου τουρνουά, βγήκα δεύτερος, και από τότε άρχισα να κολλάω με αυτό το άθλημα. Στο τένις νομίζω ότι ένας βασικός ρόλος που κόλλησα ήταν ότι με την μεσογειακή ομάδα το 1999 πήγαμε για ένα μήνα στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, για προπονήσεις και για τουρνουά, όπου εκεί είδα και ένας και τους μεγάλους αθλητές τότε, Πιτ Σάμπρα, Αντρέα Γκάσι, Φιλιππούσι. Νομίζω ότι εκεί ήταν το τελειωτικό χτύπημα να ασχοληθώ με αυτό το άθλημα. Καταρχάς, έχω 3 σοβαρά ατυχήματα. Το πρώτο μου ατύχημα ήταν στα 13. Το δεύτερο ατύχημα ήταν στα 14, ακριβώς την ίδια μέρα. Και το τελευταίο μου ατύχημα ήταν στα 19. Στα πρώτα δύο δεν έφταγα εγώ, ήμουνα με το μηχανάκι βασικά και με χτύπησαν άλλοι. Ευτυχώς μπορούσα κράνος. Η αλήθεια είναι ότι σώζει το κράνος πάρα πολύ. Στο τελευταίο μου ατύχημα έφταγα εγώ, στα 19 μου, γιατί είχα πιει κάπως, είχα πιει μάλλον αρκετά και ήμουνα με ένα αυτοκίνητο και έφυγα στο κρεμό. Και ο λόγος που έφταιγε ήταν ότι έτρεχα βασικά. Τότε ήταν από τις ελάχιστες φορές που δεν φορούσα ζώνη και μάλλον από αυτό έπαθα αυτό που έχω πάθει, που έχω μείνει στο μονοθέσιο. Από ρόδα σε ρόδα, γενικά. Η αλήθεια είναι όμως ότι την οδήγηση την αγαπώ πάρα πολύ, γι' αυτό και οδηγάω και μηχανάκι και αμάξι. Και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ, δηλαδή να οδηγάω μηχανή, παραδείγματος χάρη, που είναι μία από τις αγάπες μου από μικρός. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω ποτέ, 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 όπως και να είμαι. Και τραπλικός να είμαι, πάλι θα βρω τρόπο να την οδηγάω. Βασικά που κάνω φυσικά δεν είναι μόνο το τένις. Κάθε μέρα ή 4 φορές την εβδομάδα τένις. Πηγαίνω στο γυμναστήριο για να μπορέσω να γυμνάσω τον κορμό μου και τα πόδια μου και τα χέρια μου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά κάνω και αρκετή γυμναστική στο σπίτι. Περπατάω στο διάδρομο με χαμηλούς νάρθηκες, που φυσικά έχω. Την κίνηση αυτή στα πόδια μου την έχω αποκτήσει μετά από ατελείωτη προπόνηση τα πρώτα 5-6 χρόνια. Περισσότερο δηλαδή ήμουν στο γυμναστήριο και όχι στο σπίτι μου. Έχω καταφέρει να μπορέσω να περπατάω με νάρθηκες μέχρι εδώ και γυμνάζομαι. Κάνω ένα χιλιόμετρο περίπου στο διάδρομο και μετά ανεβαίνω πάνω στο power plate. Κάνω γυμναστική πάλι στα πόδια μου εκεί πέρα όρθιος. Μέσα σε όλα αυτά έχει σχέση και η διατροφή.
Με τον Στέφανο ξεκινήσαμε να δουλεύουμε τα τελευταία 2 χρόνια και εστιάσαμε την προσπάθεια όλης αυτής της δουλειάς σε 2 βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορούσε το κομμάτι της φυσιολογίας του σώματος, δηλαδή πώς να πετύχουμε και την βέλτιστη σωματική σύσταση που απαιτεί το άθλημα και για τις προπονήσεις, οι οποίες είναι πολύ επιβαρημένες, αλλά και για το ίδιο το παιχνίδι, άρα εστιάσαμε στο πώς πρέπει να έχουμε το καλύτερο ποσοστό σωματικού λίπους και την σωστή αύξηση της μυϊκής μάζας, η οποία ελέγχεται και από την προπόνηση αλλά και από τη διατροφή. Το δεύτερο κομμάτι είχε να κάνει με την εκπαίδευσή του, τόσο πολύ στα ταξίδια, τα οποία ήταν πάρα πολλά, και οι μετακινήσεις χαλάνε πολλές φορές την διατροφική ρουτίνα, αλλά και μέσα στον ίδιο τον αγώνα η τροφοδοσία αλλά και η ανυδάτωση, πώς πρέπει να γίνεται, με τι σωστό ρυθμό, τρόπο λήψης των γευμάτων, η αναπλήρωση των υδατανθράκων, όλα αυτά που αφορούν στην αθλητική διατροφή. Και ένα κομμάτι επίσης ήταν και πώς μπορεί να κάνει την αναπλήρωση μετά τους πολλούς αγώνες, καθώς υπήρχαν πάρα πολλοί αγώνες μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα. Νομίζω ότι ανταποκρίθηκε τέλεια και τα αποτελέσματα το επιβεβαίωσαν. Πρέπει να την κοιτάς συνέχεια. Είσαι εδώ, κοιτάς τον αντίπαλο. Κοιτάς τον αντίπαλο έτσι. Τσεκάρει τον άλλον που βρίσκεται. Και την ώρα που αρχίζει να πετάς την μπάλα, κοιτάς μόνο την μπάλα. Δεύτερο σημαντικό, στο πέταγμα της μπάλας δεν γέρνει. Ο προπονητής μου που έχω τώρα τα τελευταία 6 χρόνια, που είναι ο Γιώργος ο Κόντος, έχω μάθει πάρα πολλά με το συγκεκριμένο προπονητή, γιατί καταρχάς είμαι σε ηλικία από τα 26 μου, 25 μου που άρχισα με τον Γιώργο, ορίμανσης. Άρα το τένις για μένα έγινε πιο ολοκληρωμένο και πιο σκεπτικό. Έγινες πάλι, κοίταξες την μπάλα, έγινες. Μην γίνεις, κατακόρυφες τον διοικητή, όπως τα έκανες στα 15-20 πρώτα τα προηγούμενα. Έλα, εκεί. Πέτα την μπάλα πιο δεξιά, λοιπόν, για να μην γέρνεις. Πάμε. Κατακόρυφα. Κοίτα τη. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραίο φόκους πάνω στην μπάλα. Δεν πειράζει το αποτέλεσμα, γιατί είσαι σφιγμένος. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Έλα. Ξεκίνησα να προπονώ τον Στέφανο το 2011. Ύστερα από μια επαφή που είχαμε με τον πατέρα τηλεφωνική, μου εξήγησε ότι είναι ένας πρώην αθλητής του τένις, ο οποίος έπαθε ένα αυτοκινηστικό ατύχημα και καθόταν σε καρότσι. Επειδή μέχρι τότε είχα την εθνική ομάδα τένις με αμαξίδιο και ήμουν ίσως ο μοναδικός στην Ελλάδα που ασχολιόταν με αυτό το πράγμα, με πλησίαση για να ξεκινήσουμε. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά του τένις με αμαξίδιο με το τένις των αρτιμελών όσον αφορά τις απαιτήσεις στο επαγγελματικό επίπεδο, αυτό που βρίσκεται τώρα ο Διαμαντής ο Στέφανος, που είναι στο νούμερο 21 του κόσμου. Οι απαιτήσεις είναι ακριβώς ίδιες. Ψυχολογική προετοιμασία, διατροφή και πάρα πολύ σκληρή προπόνηση. Τα στοιχεία τα είχε αυτά αραιά, δεν ήταν φτιαγμένα, ήταν χοντροκομμένα θα έλεγε κανένας, και μαζί με δουλειά που κάναμε μεταξύ μας και με μεγάλες αντασταλλαγές απόψεων και feedback που έδινε ο ένας τον άλλον για το τι συμβαίνει, καταφέραμε και έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο τώρα. Από εδώ και πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί είναι πολύ μικρή λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Από το να είσαι 20 και το να είσαι νούμερο 5 στον κόσμο, νούμερο 1 στον κόσμο. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και με τη δουλειά τη σκληρή που κάνουμε θα αποδώσει αυτή και σε 1-2 χρόνια, μπορεί και συντομότερα, να είμαστε μέσα στη δεκάδα. Η πρώτη μου καλή στιγμή ήταν το 2012 με την Εθνική, που περάσαμε για πρώτη φορά από τα προκριματικά και πήγαμε στα τελικά και εκεί βγήκαμε δεύτερη παγκοσμίως. Και η τελευταία μου καλή στιγμή ήταν τον Ιούνιο που κέρδισα το νούμερο 12 παγκοσμίως και αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλη ψυχολογική ώθηση. Και φυσικά μου ανέβηκα στην παγκόσμια κατάταξη τον Ιούνιο και έφτασα στο νούμερο 21 κόσμου. Καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος που η Παγκόσμια Ομοσπονδία είδε την εξέλιξή μου και μου έδωσε την ευκαιρία με wildcard να πάρω μέρος. Και αυτό το λέω γιατί σαν νούμερο 50-60 τότε είχα κερδίσει παίκτες top 30. Ήμουνα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος φυσικά που πήρα μέρος στην πρώτη μου Ολυμπιάδα που μπορούσα να πάρω μέρος. Ήταν η πρώτη μου μεγάλη εμπειρία σε τόσο μεγάλο τουρνουά, γιατί δεν είχα ξαναπάει μέχρι τότε σε τουρνουά που να είναι η πρώτη 50-60.
Μου έθεσε την ευκαιρία να δω όλους τους μεγάλους παίκτες στο καρότσι και να μάθω πάρα πολλά από αυτούς και να δω γυρνώντας από το Ρίο που ακριβώς πρέπει να δουλέψω. Αυτούς που θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εκτός από τον προπονητή μου και την διατροφολόγο μου και τους ανθρώπους που με βοηθάνε έμμεσα είναι φυσικά η κοπέλα μου, η φίλη μου και η δική μου άνθρωποι, η οικογένειά μου δηλαδή. Οι απαιτήσεις που έχει ο αθλητής Διαμαντής Στέφανος αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ αυξημένες. Κάνει πρωί-απόγευμα προπόνηση, έχει διατροφολόγο, έχει γιατρό, ταξιδεύει, παίζει 16 με 18 τουρνουά του χρόνου στο εξωτερικό. Σκοπός είναι να παίζει 20 με 25, ώστε να μπορέσει να εδραιωθεί μέσα στη δεκάδα και να αρχίζει να φαίνεται ότι είναι επαγγελματίας αθλητής. Για να μπορέσει να μπει μέσα αυτή τη δεκάδα στον 20-25 τουρνουά του χρόνου, για να μπορέσει να μπει μέσα στη δεκάδα, θα πρέπει να δώσει πάρα πολύ σκληρή δουλειά, ακόμα μεγαλύτερη αφοσίωση, που σημαίνει ότι είναι με μια βαλίτσα στο χέρι. Είναι ένας αθλητής που ταξιδεύει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν τον εμποδίζει η αναπηρία του. Έχει δύο καρότσια τα οποία κουβαλάει μαζί του με ειδικές θήκες. Έναν εξοπλισμό που ζυγίζει πάνω στα 50-60 κιλά και δεν έχει βοήθεια για να μεταφέρει όλα αυτά τα πράγματα. Και μας δείχνει ότι υπάρχει τρόπος, απλώς είναι ο συνηθισμένος αυτός που ενδείκνυται και έχουμε μάθει όλοι να ζούμε στη ζωή μας μέχρι σήμερα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο νούμερο 17 κόσμου. Είναι η τέταρτη φορά που σπάω το ρεκόρ μου φέτος της παγκόσμιας κατάταξης. Σκοπός μου φυσικά είναι του χρόνου να μπω μέσα στην πρώτη δεκάδα τουλάχιστον. Θέλω να πάω βήμα-βήμα όμως, θέση-θέση, για να φτάσουμε στο νούμερο 10 και γιατί όχι και μέσα στην πρώτη οχτάδα ή πεντάδα. Ο απότερος σκοπός μου, ο μελλοντικός σκοπός μου φυσικά είναι να γίνω νούμερο 1 κόσμο. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. My brain.